Έτοιμος και ο αφέτης. 1400 μέτρα η απόσταση της 8ης υποδρομίας. Περιμένουμε τον αφέτη, σηκώνει τη σημαία, τα λόγα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση, ενώ από το 5 φεύγει τελικά με σημαντική καθυστέρηση η Lady Ασπασία. Γρήγορα για την πρωτοπορία, προσπαθεί από μέσα η Τρέιλι, έρχεται ο Ίκαρος, πιο έξω Ήμβρος, ακόμα πιο έξω Γητευτής, επιμένει και θέλει να οδηγήσει την κούρσα Ήμβρος, από την εσωτερική είναι ο Ίκαρος, Ήκαρος λοιπόν, Ήμβρος απ' έξω, Γητευτής επίσης απ' έξω, πιο πίσω η Τρέιλι στην τέταρτη θέση. Ο Γητευτής συνεχίζοντας από την εξωτερική θέλει να πιέσει ελαφρά την πρωτοπόρο Ήμβρο, μένει στην τρίτη θέση ο Ίκαρος, στη συνέχεια η Τρέιλι ακόμα πιο πίσω, ακολουθεί η Ψυχός στην πέμπτη θέση. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα. Πάντα στην πρωτοπορία βρίσκεται Ήμβρος, ακολουθεί από την εξωτερική σταθερά ο Γητευτής, ο Ίκαρος από μέσα, πίσω τους η Τρέιλι και στη συνέχεια η Ψυχό, ακόμα πιο πίσω ακολουθεί η Μις Λουλού. Τελευταία 400 μέτρα. Ήμβρος από μέσα, απ' έξω συνεχώς ο Γητευτής. Στη συνέχεια η Τρέιλι αναπτύσσεται δυνατά, το ίδιο θέλει να κάνει η Ψυχό, όπως επίσης και ο Ρούκουνας που θέλει κάπως να βελτιωθεί και ο Τσάρος από το Κάγκελο. Στην τελική ευθεία έχει προηγηθεί πλέον καθαρά η Τρέιλι, θέλει να ξεφύγει. Ψυχό την καταδιώκει ενώ θέλει να επανέλθει ο Ίκαρος από μέσα, αλλά πραγματοποιεί δυνατό φίνιση η Μις Λουλού απ' έξω, να και ο Τσάρος από μέσα, όλοι μαζί Ψυχό στα τελευταία μέτρα απειλεί την Τρέιλι. Τρέιλι Ψυχό από μέσα, Ψυχό επιμένει, θέλει να φτάσει στην νίκη, να και ο Χριστάγγελος στα τελευταία μέτρα πλησιάζει και θα μείνει τελικά τέταρτος. Θα πάρει την νίκη η Τρέιλι, Ψυχό, Μις Λουλού και Χριστάγγελος, όπως τερμάτισαν τα άλογα εδώ στην 8η υποδρομία. Τρέιλι Ψυχό, Μις Λουλού και τελευταία μέτρα δείτε και πάλι Τρέιλι. Από μέσα είναι Ήμβρος και ο Ίκαρος. Η Ψυχό πλέον καταδιώκει με περισσότερες δυνάμεις την Τρέιλι. Προσπαθεί και ο Τσάρος, έρχονται απ' έξω και εμείς Λουλού με το Χριστάγγελο. Όλοι μαζί στα τελευταία μέτρα. Δείτε και πάλι Τρέιλι Ψυχό. Ο Τσάρος πιο πίσω και απ' έξω έρχονται εμείς Λουλού και ο Χριστάγγελος. Νούμερο 3 η Τρέιλι. Νούμερο 8 Ψυχό. Και δείτε πώς τα τελευταία μέτρα η Μις Λουλού και φυσικά ο Χριστάγγελος συνθέτουν το τετραπλό. Τσάρος και Ρούκουνας στην πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα, έβδομος ο Γητευτής και ακόμα πιο πίσω η Lady Ασπασία και φυσικά ο Ίκαρος και η Ήμβρος, η οποία παρότι οδήγησε τερμάτισε τελευταία. Και σε επανάληψη η κούρσα, βλέπετε στο βάθος την Lady Ασπασία που καθυστέρησε, διεκδίκησαν την πρωτοπορία η νικήτρια Τρέιλι, ο Ίκαρος. Βλέπετε μια τετράδα λόγων, Ήμβρος, πιο έξω ακόμη ο Γητευτής, τελικά Ήμβρος θα βγει μπροστά. Ο Ίκαρος προσπαθεί να μείνει δεύτερος, προσπαθεί ο αναβάτης του δηλαδή να πιάσει την δεύτερη θέση, βελτιώνεται απ' έξω ο Γητευτής. Στην τέταρτη θέση, σε επίκαιρη θέση βέβαια η Τρέιλι, ακόμα πιο πίσω η Ψυχό, η Μις Λουλού έκτη, έβδομος ο Ρούκουνας, Τσάρος, Χριστάγγελος και Λίδη Ασπασία ήταν στις τελευταίες θέσεις. 3-8-19 θυμίζω και πάλι το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε και πάλι εμείς τα τελευταία μέτρα. Το δίδυμο στις 2023 δραχμές το 3-8. Εδώ στην τελική ευθεία η Τρέιλι θα προηγηθεί. Υποχωρούν οι σπρίντερς. Η Ψυχό βελτιώνεται όπως βλέπετε τώρα και δείτε πως έρχεται η Μις Λουλού και εντυπωσιακό στο τέλος ο Ρούκουνας βέβαια δεν μπορεί, αντίθετα ο Χριστάγγελος, δείτε πως τα τελευταία μέτρα προσπερνά το Ρούκουνα, προσπερνά και τους υπολείπους και πλησιάζει τους πρώτους. Εντυπωσιακός και πάλι την αγωνιστική του σταθερότητα με τη μαχητικότητά του. Τρέιλι λοιπόν, Ψυχό, Μις Λουλού, Χριστάγγελος, η τετράδα